κορονοπρόστιμα, όπως τα έχουμε ονομάσει. Τι γίνεται, κύριε Ανδρέου μου, γιατί παραμένουν απλήρωτα. Έρχεται ένα πρόστιμο και σου λέει ο άλλος, είτε δεν το πληρώνω, ή πάρτε με δικαστήριο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι αν θα πάει κάποιος δικαστήριο, σε 5-7 χρόνια μπορεί και να τον δουν μπροστά τους στο δικαστήριο. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει? Κύριε Αγαπητού, αυτό είναι καθαρά θέμα του κάθε πολίτη, ο οποίος καταγγέλλεται με εξώδικη καταγγελία. Εξού και η ονομασία εξώδικη καταγγελία, φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, είναι μια ευκαιρία που δίνεται στον κάθε πολίτη ο οποίος καταγγέλλεται, εξωδίκως, να πληρώσει το πρόστιμο ώστε να μην οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Ναι. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να μην πληρώσει αυτή την εξωδική καταγγελία και να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, όπου εκεί μπορεί να παρουσιάσει οποιαδήποτε ελαφρυντικά θεωρεί ο ίδιος, ώστε να μην καταγγελθεί. Είναι καθαρά θέμα του κάθε πολίτη και όχι της αστυνομίας ή οποιοδήποτε άλλο. Ναι, από τη μία η αστυνομία θα πρέπει να βάζει τα πρόστιμα εκεί και όπου πιστεύει ότι έχει γίνει παρακοή, παραβίαση. Αυτό είναι το ένα και το βεβαίως είναι σεβαστό. Από την άλλη όμως, αν έχουμε γύρω στο 60% να πληρώνουν τα πρόστιμα και ξέρουμε τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα δικαστήρια, απλώς αυτό μου δημιουργεί ερωτηματικά για το πότε θα οδηγηθούν, πότε θα συζητηθούν και πότε θα έχουμε ένα τέλος με τα κορονοπρόστιμα, τα οποία μπήκαν ενδεχομένως και από πέρσι και είναι απλήρωτα. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πρέπει να απασχολήσει. Όμως, σε κάτι που είχατε πει προηγούμενα, κύριε Αγαπητού, η αστυνομία βάζει τα εξώδικα πρόστιμα, τα ποσά τα συγκεκριμένα, στη βάση της νομοθεσίας. Δεν είναι από μόνος του κάθε αστυνομικός ο οποίος βάζει αυτά τα εξώδικα. Οπότε εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία, προχωρούμε στις εξώδικες καταγγελίες εκεί και όπου χρειάζεται. Υπήρξαν και περιπτώσεις όπου κάποια πρόσωπα οδηγούνται απευθείας ενώπιον δικαστηρίου, αν εντοπίζονται και άλλες καταγγελίες ή τα δικήματα περί λοιμοκάθαρσης επαναλαμβάνονται. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και τα δικαστήρια. Φυσικά οι αριθμοί αυτή τη στιγμή δεν τους γνωρίζω ώστε να σας πω πόσα είναι αυτά τα εξώδικα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Όμως υπάρχει αυτό το περιθώριο των 30 ημερών, όπου κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην αποπληρωμή τους. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο στη Λεμεσό είναι 8.000 τα απλήρωτα και πάμε. Και ανεβαίνει ο αριθμός γενικότερα σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, όχι, κάποιος πρέπει να το δει αυτό το θέμα, γιατί θα έρθει μια χιονοστιβάδα με εξώδικα που γίνονται πρόστιμα και μπαίνουν και επιπλέον και επιπλέον και επιπλέον. Και θα έχουμε να συζητάμε άλλα.